Τόσο κομμάτι το NFL, ο Πολύς Μονέλουζε και πάει λεκτός. Θα πρέπει να στον πρόβο. Γρήγορα. Όχι. Μη στη σήματος, δίνετε ρε χρες γκρίπ. Διαφόμαστε μια ώρα τώρα. Αν ο ένας είναι εγώ, αν ο ένας είναι παρατήρηση. Υπάρχουν και παρατηρήσεις για το παιχνίδι. Όχι, παρατήρηση. Γιατί αν εγώ κάθομαι και ο άλλος είναι εδώ και τραβάει, θα πάρει τους παρατηρήσεις. Ναι, ναι, ναι. 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 Ναι, ναι, όταν παίζουν έτσι, τι θα κάνουν ο Χάριος. Άμα περάσει το τραπέζι, λέει σήκω, αν όχι παρατήρηση. Αν έχει πάρει από πριν παρατήρηση, να πάω στο μάτι. Αν όχι δεύτερο, πάω. Και όλα αυτά, δηλαδή φέρνει. Βγες πάνω. Βγες πάνω εσύ. Τέτοια, αν είναι ψηλά φάουλ, δηλαδή αν φαίνεται ο άλλος ότι το ρίδι, αν είναι τίμιον ή. Τα φαίνεται, δηλαδή θέλω κέντρο. Εντάξει, πριν ξεκινήσουμε τώρα να πούμε, okay, πάρει εδώ κοντά, να ακούσουμε δύο λεπτά. Θερμή παράκληση, θερμή παράκληση. Όσοι έχουν δηλώσει κατηγορία των εμφανιζόμενων καρχαρίων να έρθουν στο τραπεζάκι στη γωνία. Όλοι όσοι έχουν δηλώσει κατηγορία των εμφανιζόμενων καρχαρίων. Ευχαριστώ. Ζευγάρι επάνω, να κάτσουμε να βλέπουν και θα τα λέμε στο μικρόφωνο. Καθίστε εδώ κάτω. Καθίστε. Περίμενε σε μια. Σας παρακαλώ. Καθίστε στη θέση σας. Μόνο να έχετε λίγο το νου σας εδώ, θα δείχνει ένα ζευγάρι τους κανόνες για να πάρετε αυτό που θέλετε. Καθίστε λίγο στη θέση σας. Καθίστε, παιδιά, καθίστε. Λίγο ησυχία, παρακαλώ, να πούμε πέντε πράγματα για τους πρωτοεμφανιζόμενους. Εδώ καλά είναι να πάτε στο άλλο πράγμα. Λοιπόν, λίγο την προσοχή πρωτοεμφανιζόμενη. Να πούμε δύο πραγματάκια, έτσι, θα μας δείξει ο Μιχάλης Ομενιαδάκης και ο Παναγιώτης ο Ξύλος. Λοιπόν, πιαστείτε, θα πούμε πέντε πράγματα να καταλάβετε. Ακούτε καταρχήν το διαιτητή τι σας λέει για να σας βοηθήσει. Οι αγώνες μας είναι πάντα στο μαξιλαράκι. Δεν πρέπει να σηκωθούν γιατί παίρνουμε φάουλ και μπορεί να χάσουμε άδικα το παιχνίδι. Οι όμοι μας δεν πρέπει να βγουν απ' έξω.
Οι όμοι μας είναι παράλληλοι των δύο αθλητών. Θα σας τα λέει ο διαιτητής αυτά. Εσείς, αν τον ακούτε, θα διευκολύνετε και εσάς και τον αγώνα και βέβαια να μην χάσετε κάποιο λόγο φάουλ. Λοιπόν, αυτό έτσι και λες το πει ο διαιτητής. Δεν κουνιέστε μέχρι να πει ο διαιτητής το ready go, δεν κουνιέστε. Τα δάχτυλα εδώ πάνω θα αφήσετε τον διαιτητή να σας τα φτιάξει, να μην σας πω τώρα τις παραγωγικές λεπτομέρειες, γιατί δεν μπορεί ο ένας να καμπανάει τα δάχτυλά του τον αντίπαλο, ούτε ο άλλος. Άρα λοιπόν, αν αφήσετε τον διαιτητή να σας φτιάξει ωραία τα χέρια σας, ίσια η χαρτί μας πάντα. Άρα λοιπόν, μετά το ready go του διαιτητή, μπορείτε κατά τη δυναμική σας να κάνετε αυτό που μπορείτε και που θέλετε. Όπως θέλετε. Λοιπόν, τη χειρολαβή μας επίσης δεν την αφήνουμε, είναι απαραίτητο να τη μαστάμε γιατί και έτσι παίρνουμε φάουλ. Και γενικότερα το παιχνίδι δεν τελειώνει αν δεν το πει ο διαιτητής. Τελειώνει στο μαξιλαράκι, αλλά όταν το πει ο διαιτητής. Γιατί καμιά φορά μερικοί αθλητές παρανοούν και μπορεί να φτάσει δύο κόμπους στο μαξιλαράκι και το αφήνουμε. Όταν το πει λοιπόν ο διαιτητής. Σε γενικές γραμμές δεν κάνει όχι μόνο να σηκώσετε τον αγώνα αλλά και να φύγετε έξω από το μαξιλαράκι. Έτσι, ούτε αν τραβήξετε προς τα πίσω να φύγει ο αγώνα σας έξω από το μαξιλαράκι. Λοιπόν, αυτό είναι φάουλ, έτσι. Και με δύο φάουλ παίρνουμε ήττα, άρα χάνουμε τον αγώνα. Γι' αυτό είμαστε λίγο προσεκτικοί. Αυτά πιστεύω σε εσά και θα σας βοηθήσει και πάρα πολύ ο διαιτητής. Έτσι. Ευχαριστώ. Αγκατή, βάλτε το μέσα στη μέση. Για μένα και σου. Ναι, το βάλουμε. Ναι, ναι, εγώ και πέρα. Πάμε. Με ένα και ένα δύο. Σε έκανε, σε αγκώτες. Θα σας πω και δύο λόγια τώρα για την έναρξη στο αγώνα. Σκυρό, θα κάνεις εδώ. Καταρχήν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας θυμάτε και ήρθατε. Και γενικότερα την προσπάθεια της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Εμείς από μέρος μας ευχαριστούμε πάρα πολύ από την Building Club και την Ομοσπονδία. Ένα χειροκρότημα θα ήθελα. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλωσορίσω, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους. Σεβόμαστε τον κόπο, την προσπάθειά σας, τον αγώνα που κάνετε. Για μας να ξέρετε ότι είστε όλοι άξιοι, γιατί είστε εδώ καταρχήν και θα ήθελα να παλέψετε. Δεν είσαστε στο μέναβέ σας. Θα ήθελα να πω επίσης ότι η δύναμη όλη του Grand Prix είστε εσείς. Θέλω και αυτό είναι ένα χειροκρότημα. Ότι πραγματικά αυτό το άθλημα και όπως και όλα τα αθλήματα είναι οι αθλητές που αγαπούν και το υπηρετούν. Και όχι κάποιοι οι οποίοι καπηλεύονται τον κόπο κάποιον άλλον. Δεν θα σας κουράσω. Η Ελληνική Ομοσπονδία προσπαθεί για το καλύτερο. Πάμε συνεχώς όλο και καλύτερα. Και εύχομαι να κάνουμε και κάποιες αγώνες, κάποια διεθνή τουρνουά και να έχουμε ανωδική πορεία. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλους. Ξεκινάμε. Μέσα από το Ραμόνα μπορούμε να το δούμε. Το Ραμόνα είναι σε δίδα. Έχουμε επίσης και ένα ευχαριστώ ότι υπάρχει τώρα και μια τηλεοπτική στέγη σε εμάς που μπορούμε να δείχνουμε τα νέα μας. Είναι το Ραμόνα TV. Ιντερνετικό, το οποίο μπορείτε να βλέπετε και τις εξελίξεις. Θα παρουσιάσουμε πολύ καλούς αθλητές, την πορεία τους, την προσπάθειά τους, να βλέπει ο κόσμος. Και ήθελα να συμπληρώσω το εξής, ότι μόλις τελειώσει το αριστερό χέρι, θα τιμήσουμε κάποιους εξαίρετους αθλητές που μας τιμούν για αυτή την παρουσία τους, δίνοντάς τους κάποιες πλακέτες που έχουμε ετοιμάσει και θα συνεχίσουμε το δεξί χέρι. Να είστε καλά. Θα ξεκινήσουμε με τις δύο κατηγορίες των πρωτοεμφανιζόμενων.